είναι μοναδικό, δεν το έχουν άλλοι, το ξέρουμε, ότι η ΠΟΣ και η γενικότερη περιοχή στην οποία βρίσκεται η ΠΟΣ δεν μοιάζει με τα υπόλοιπα ελληνικά νησιά. Έχουμε κάτι μοναδικό. Επίσης, έχουμε μοναδικό σαν νησί περιβάλλον. Δεν δίνουμε μόνο βουνό, δεν δίνουμε μόνο θάλασσα και ήλιο. Έχουμε και το βουνό, έχουμε το φυσικό μας πλούτο, έχουμε το πράσινο, έχουμε τη γεωργία μας, έχουμε τεράστιο περιβάλλον το οποίο πρέπει να το αναδείξουμε επιτέλους. Όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν την τοπική μας ταυτότητα. Άρα, μέσω αυτής μπορούμε να αναζωογονήσουμε το τουριστικό προϊόν με συγκεκριμένη στρατηγική και σχέδιο δράσης όλων των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο νησί, ιδιαίτερα η ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας είναι οι οικογενειακές επιχειρήσεις. Έτσι, το 98% της οικονομίας μας είναι οι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις. Αυτή είναι η ραχοκοκαλιά. Εκεί στηρίζεται όλο το τουριστικό προϊόν. Πρέπει να συναποφασίσουμε, να κάνουμε διάλογο, να αποφασίσουμε όλοι μαζί ποιες είναι οι νέες υποδομές, οι οποίες πρέπει να υπάρξουν σε όλο το νησί, ποιες είναι αυτές που έχουμε και ποιες χρειάζεται να εξυγχρονίσουμε. Πρέπει όλοι μαζί να αναδείξουμε τη μοναδικότητα του φυσικού μας πλούτου, του πολιτισμού και του πολιτιστικού μας υπόβαθρου. Και πρέπει, επιτέλους, να αξιοποιήσουμε τη γεωγραφική θέση της ΚΟ, όχι μόνο στον φυσικό χάρτη, το που βρισκόμαστε, αλλά και στον παγκόσμιο, επιχειρηματικό, παύλα τουριστικό, θα έλεγα, χάρτη. Χρειάζεται για να τα κάνουμε όλα αυτά, το οποίο είναι όλες αυτές οι δράσεις, η τοπική μας ταυτότητα, επαναλαμβάνω, είναι ένα πράγμα. Χρειαζόμαστε κάποια εργαλεία. Τα περισσότερα από αυτά τα εργαλεία, τα περισσότερα από αυτά τα εργαλεία έχουμε προσπαθήσει αυτά τα 3 χρόνια να τα δημιουργήσουμε, έχουμε καταφέρει αρκετά, έχουμε αντιμετωπίσει αρκετές δυσκολίες, τα έχουμε βάλει με αυτές τις δυσκολίες, έχουμε νικήσει αρκετές από αυτές και έχουμε προχωρήσει. Πέραν αυτών όμως, έρχονται και καινούργια εργαλεία, όπως παραδείγματος χάρη το νέο ΕΣΠΑ, θα έλεγα για να το καταλάβουμε όλοι, το νέο σχέδιο επιχειρηματικής, συγγνώμη Γιάννη, βοήθησέ μας αυτό, ξεχνάω το ΣΕΣΠΑ. Σύμφωνο εταιρικής σχέσης. Σύμφωνο εταιρικής σχέσης. Το ξεχνάω πάντα γιατί το λέμε για λόγους συντομίας ΣΕΣ, αλλά ουσιαστικά είναι το νέο ΕΣΠΑ, το 2014-2020. Καλώς τη. Η οποία είναι η νέα προγραμματική περίοδος που εισάγει νέες και σημαντικές διαφοροποιήσεις και καινοτομίες τόσο στον τρόπο σχεδιασμού όσο και στον τρόπο διεκδίκησης και απορρόφησης της όποιας χρηματοδότησης. Δεδομένα στην απορρόφηση των πόρων. Μια από αυτές τις καινοτομίες και τα νέα δεδομένα είναι ο σημαντικός ρόλος που καλούνται να διαδραματίσουν οι τοπικές κοινωνίες μαζί με όλους τους παραγωγικούς φορείς και την πολιτική ηγεσία τους, δηλαδή Δήμια και Περιφέρεια, τόσο στην στοχοθεσία όσο και στη διεκδίκηση της χρηματοδότησης έργων και δράσεων με βάση ολοκληρωμένων προτάσεων χωρικής ανάπτυξης. Πλέον αρχίζει και επεκτείνεται, θα έλεγα, το παιχνίδι των χρηματοδοτήσεων που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για νέες υποδομές, αλλά και άλλα πράγματα τα οποία θα πω αμέσως τώρα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το πρόγραμμα CLD, το οποίο προωθείται και σε μια ελληνική μετάφραση θα μπορούσαμε να το πούμε τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων. Άρα έρχονται οι τοπικές κοινότητες και οι Δήμοι να παίξουν καταλυτικό ρόλο στα νέα προγράμματα χρηματοδότησης. Το οποίο αυτό το CLD αντικαθιστά το γνωστό σε όλους μας leader και εντάσσει επιπλέον των αγροτικών περιοχών και όλες τις αστικές με πληθυσμό μέχρι 150.000 κατοίκους περιοχές. Όπως επίσης άλλο επενδυτικό εργαλείο, το οποίο έρχεται τώρα
είναι οι ολοκληρωμένες εδαφικές επενδύσεις. Ολοκληρωμένες εδαφικές επενδύσεις. Να θέσουμε ως παράδειγμα ότι μας ζητάει η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από τις χρηματοδοτήσεις της να έρθουμε και να αναζητήσουμε χρηματοδοτήσεις για έργα και νέες υποδομές που πρέπει να κάνουμε μέσω χωρικών εκτάσεων. Δηλαδή, εμείς σαν πώς στο γεωγραφικό χάρτη είμαστε πάρα πολύ μικροί, μεγάλοι επενδυτικά. Όμως, μεγαλώνουμε με συνεργασίες. Οι συνεργασίες αυτές είναι νησιωτικές συνεργασίες μαζί με την Ίσιο και την Εστιπάλια, στην οποία έχουμε ήδη υπογράψει συμβάσεις και έχουμε ξεκινήσει διάφορα έργα στην πληροφόρηση, ηλεκτρονική πληροφόρηση κτλ. Όπως ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Όπως φανταστείτε ότι για να παραλάβει ένα έγγραφο, φυσικά, ένας άνθρωπος από την Αστιπάλαια, είναι δύσκολο να απευθυνθεί σε υπηρεσίες οι οποίες ξέρουμε έχουν κλείσει πάρα πολλές και στα νησιά. Μπορεί να γίνει πλέον ηλεκτρονικά και να έχει ο κάθε πολίτης να εξυπηρετείται στον τόπο του. Είναι μεγάλο βήμα αυτό. Χρειάζεται λοιπόν να συνδιαμορφώσουμε όλοι μαζί ένα στρατηγικό σχέδιο, τη στρατηγική μας, όλοι μαζί, πού θα πάμε, Δήμος, μαζί με τις επιχειρήσεις, μαζί με όλη την κοινωνία, πού θέλουμε να κατευθυνθούμε, έτσι ώστε να βγούμε από το τέλμα το επιχειρηματικό, αυτό που δεν δίνει ευκαιρίες στους νέους ανθρώπους, να ανοίξουμε τα φτερά της οικονομίας, να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε το ανθρώπινο δυναμικό μας και έχουμε αυτά τα τρία χρόνια δημιουργήσει ακόμα περισσότερα εργαλεία. Δεν περιμέναμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να μας τα πει αυτά, τα οποία τα λέγαμε από το 2011 και έρχεται το 2014 να τα κάνει επιταγές. Έχουμε δημιουργήσει αυτά τα εργαλεία λοιπόν, τα οποία θα δώσω στην Διονυσία το λόγο για να μας πει όλο αυτό τον καιρό με τι έχουμε ασχοληθεί και τι έχουμε δημιουργήσει για να μας βοηθήσει στον προγραμματισμό και στην υλοποίηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Αυτά τα τρία χρόνια μάθαμε τι σημαίνει αυτοδιοίκηση και είδαμε πώς λειτουργεί το σύστημα διακυβέρνησης και ποιοι είναι οι αντιπαλοί της. Πιστεύουμε ότι αυτό που χρειάζεται τώρα το νησί μας είναι ο ισχυρός Δήμος να βρίσκεται δίπλα και να υποστηρίζει τους επιχειρηματίες μας. Χρειάζεται την ενότητα και τη συνεργασία για να αντιμετωπιστεί ο σκληρός ανταγωνισμός. Και τέλος χρειάζεται την αναζωογόνηση των υποδομών, των υπηρεσιών και των προϊόντων με νέες ιδέες, με καινοτόμες δράσεις, με χρήση όλων των νέων τεχνολογιών για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος. Παράλληλα, αυτά τα τρία χρόνια, ως νέοι, επιλέξαμε να προτείνουμε και αγωνιστήκαμε γι' αυτό ένα νέο δρόμο που εμπεριέχει τις αρχές της συνεργασίας, της αλληλεγγύης και της κοινωνικής προσφοράς. Τον δρόμο αυτό των κοινωνικών επιχειρήσεων. Μας δόθηκε η δυνατότητα να δούμε την τοπική ανάπτυξη μέσα από την κοινωνική οικονομία. Να δούμε τον επιστημονικό πλούτο που κουβαλάει η νεολαία του νησιού μας. Να ανοίξουμε σε πανελλαδική πρωτοπορία τον τομέα της κοινωνικής οικονομίας. Και πιστέψτε με, ήμασταν πρωτοπόροι. Συνεχίζουμε όμως και επιμένουμε παρά τα εμπόδια. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι αυτόν τον μήνα, μέχρι το τέλος δηλαδή του μήνα, κατατίθενται στο κτηματολόγιο οι πράξεις εφαρμογής και μπορούσαμε, εάν δεν είχαμε αντιδράσεις, ποικίλες αντιδράσεις, να είχαμε ολοκληρώσει και την ομοποίηση των στάβλων και τον χωροταξικό σχεδιασμό. Το κτηματολόγιο αποτελεί, και πρέπει να γίνει κατανοητό αυτό, μοχλός ανάπτυξης και εργαλείο αναπτυξιακό. Η εξέλιξη αυτή, πέραν της επίλυσης του συγκεκριμένου προβλήματος, μας ενδυναμώνει μέσω της απόκτησης τεχνογνωσίας, της δημιουργίας εξειδικευμένου στελεχειακού δυναμικού και της προετοιμασίας του Δήμου και της κοινωνίας για τη διεκδίκηση και πρόσθετων αρμοδιοτήτων. Επειδή δεν θέλω να σας κουράσω, και εδώ ήρθαμε να κάνουμε έναν διάλογο, θέλω κλείνοντας να υπογραμμίσω ότι αξίζουμε να πιστεύουμε και να αγωνιζόμαστε, γιατί κάποια στιγμή θα δικαιωθούμε. Αυτό θέλουμε και από εσάς,
να πιστέψετε, να αγωνιστείτε και κάποια στιγμή θα δικαιωθείτε όλοι μαζί. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Είμαι πολύ χαρούμενη που βλέπω αρκετό κόσμο της γενιάς μου εδώ, που σημαίνει ότι μια γενιά είναι ευαισθητοποιημένη στα προβλήματα, θέλει να αγωνιστεί, να διεκδικήσει πράγματα για τον εαυτό του, για τον εαυτό της νέα γενιά και για το μέλλον του τόπου. Εμείς πριν 3 χρόνια τον ασχοληθήκαμε, όταν πήραμε την απόφαση να ασχοληθούμε, όταν ακόμα κάποιοι ούτε καν είχαν ξεκινήσει, είχαν τελειώσει τις σπουδές τους ή ήταν ακόμα στην αρχή της ζωής τους, τέλος πάντων. Γοητευτήκαμε από την ιδέα του καινούριου και τη θέληση του ποιοτικού προϊόντος και των σύγχρονων εργαλείων για τον τόπο μας. Πιστέψαμε στην δυναμική αναπτυξιακή προοπτική που θα μπορούσε να έχει αυτός ο τόπος. Και γι' αυτό βάλαμε τις βάσεις και ξεκινήσαμε να στείλουμε κάποια πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να φέρουν την ανάπτυξη που θα πείτε κάποιοι υπήρχε, γιατί η Κος είναι ένα αναπτυγμένο νησί και χρόνια χάριζε οικονομική ευρωστία στους κατοίκους. Όμως να ξέρετε ότι όταν ένα προϊόν δεν το συντηρείς, πεθαίνει, αλλοπεθαίνει και έτσι ο κόσμος είναι καταδικασμένος στην ύφεση και στην πτήση του, θα έλεγα. Έτσι λοιπόν δημιουργήσαμε κάποια εργαλεία, τα οποία εμείς οι νέοι, και γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ και είμαστε σε ανοιχτό διάλογο μαζί σας, γιατί θέλουμε τις προτάσεις σας, ο τόπος ανήκει σε όλους πραγματικά, και γι' αυτό ξεκινάμε την ανοιχτή συζήτηση εδώ. Λοιπόν, φτιάξαμε κάποια εργαλεία, κάποιες βάσεις και κάποια εργαλεία τα οποία οδηγούν σταδιακά στην αναπτυξιακή πορεία του νησιού μας. Κάποια από αυτά έχουν να κάνουν, να σας δώσω κάποια παραδείγματα, είναι το παρατηρητήριο του τουρισμού, όπου μέσα από το παρατηρητήριο του τουρισμού μπορούμε να δούμε τους δείκτες για την τουριστική βιωσιμότητα του νησιού μας. Παραδείγματος χάρη, καταγράφουμε για κάποια περίοδο, κάποιον αριθμό επισκεπτών και αυτά μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε για μελλοντικές αποφάσεις.